Γιατί μετά το... Ο Κυπριανός Μονάχος κατά κόσμο Κωνσταντίνος, Υιός του Γρηγορίου και της Βασιλικής, γεννήθηκε στα Σκυφιάνικα, οικισμό της κοινότητας στην Ιεροκάστρο του Δήμου Μαλευρίου Μάνης, του Νομολακωνίας, στις 18 Ιανουαρίου του 1898. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο χωριό του, από τον ελληνοδιδάσκαλο Παναγιώτη Πετράδη. Το Δημοτικό Σχολείο, το τότε τριτάξιο Ελληνικό Σχολείο Σχολαρχείου και το Γυμνάσιο τελείωσε στο Γίδιο κοντά στον παππού του Κωνσταντίνου Πλάκου. Από τις 11 Ιουλίου 1920 και δια 2,5 χρόνια μέχρι 12 Νοεμβρίου 1922 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία, ενώ συγχρόνως και από το ακαδημικό έτος 1919-1920 φυτάει στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκ της οποίας έλαβε πτυχίο στις 30 Νοεμβρίου 1923. Την 1η Φεβρουαρίου εισήλθε στις τάξεις του Ιερού Κλήρου, χειροτονηθής διάκονος από τον Μητροπολίτη Αργυρίδος Αθανάσιο εις τον Ιερό Ναό Παναγίας Ναυπλίου. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες μου και του Κλήρου και του Λαού προς την αείμνηστη αδελφή του, κυρία Λένα Παπανικολοπούλου, προς την θυγατέρα της, κυρία Ιωάννα, στον σύζυγό της, των στρατηγών μας, κύριο Παπακωνσταντίνου, και στα εκλεκτά παιδιά τους, που στάθηκαν όλοι τους κοντά στα πολλά χρόνια της κληρικής ζωής του και μάλιστα της αρχιερατικής. Ιδιαίτερα πολύτιμη ήταν η συμπαράστασή τους στην περίοδο της βιαίας απομακρύνσεώς του από την ενεργό υπηρεσία, τότε που συντελέστηκε στη χώρα μας, κρίμα συνεισίδε κύριος, η εκτροπή του πολιτεύματος και η αναστολή των συνταγματικών διατάξεων. Η παρουσία των συγγενών του και μάλιστα της οικογένειας της αδελφής του έπαιξε σπουδαίο και καθοριστικό ρόλο για τον γέροντα, όταν ελάχιστοι εκ των πνευματικών του τέκνων κληρικών και λαϊκών ευρέθηκαν κοντά του και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες της επίγειας ζωής του. Το νεογέννητο και ο έτοιμο θάνατος έχουν κάτι κοινό, και οι δυο, νεογνώ και έτοιμο θάνατος, ως άγρος αδύναμα πλάσματα έχουν ανάγκη από την φροντίδα κάποιου άλλου που μπορεί να την προσφέρει. Δεν υπάρχει πιο ασθενικό νεογνώ από τον άνθρωπο, και δεν υπάρχει πιο ευαίσθητος έτοιμο θάνατος από τον άνθρωπο που σαν μωρό εκλυπαρεί τη στοργή. Ιερή είναι η στιγμή που γεννιέται το βρέφος. Αποχωρίζεται τον ζεστό χώρο της μήτρας της μάνας του, όπου έχει εξασφαλίσει όλους τους όρους της ζωής. Το αίμα, την τροφή, το οξυγόνο, την ασφάλεια, την προστασία. Με τη γέννησή του κόβεται ο ομφάλιος λόγος και βρίσκεται σε ξένο ψυχρό περιβάλλον που είναι άγνωστο και το φοβίζει και είναι ανάγκη να αναπνεύσει, να φάει για να ζήσει. Γι' αυτό και προμαγμένο ξεφωνίζει. Ιερή είναι και η στιγμή του ετοιμοθανάτου, γιατί εξαιτίας της μεγάλης αλλαγής και μεταβάσεως του σε άλλη κατάσταση ζητά κάποιον άλλον αέρα για να αναπνεύσει και κάποια χέρια για να τον κρατήσουν. Εκείνη τη στιγμή, για τον αείμνημον ιεράρχη, ευρέθηκαν κοντά του οι αδελφοί του και η κόρη της και ο γαμπρός και τα παιδιά τους. Ας έχουν την ευλογία του Θεού και τις δικές μας ευγνώμονες ευχαριστίες. Ας αναπάβει ο Κύριός μας μετά των εκλεκτών, τον αείμνηστον πατέρα και επιμενάρχη μας, που άφησε την σφραγίδα του σε εκκλησιαστικά, πολιτιστικά, φιλανθρωπικά και άλλα έργα που στολίζουν την ιστορική Μητροπολή μας, και ας έχουμε όλοι μας την ευλογία του. Ας δώσει και σε εμάς ο Θεός φώτιση και ας υιοθετήσουμε την διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας, που υιοθέτησε και βίωσε ο τιμόμενος ιεράρχης. Ας επαναλαμβάνουμε και εμείς τον λόγο του
Κύριε μου, σε σένα εγκαταλείπω όλη μου τη ζωή και την ελπίδα. Και δια σου, και δεν σου λέω τι να κάνεις, σου λέω να κάνεις ό,τι θέλεις. Εσύ, χωρίς να σου είπω τίποτε, με έφερες στη ζωή. Τώρα τολμώ να δώσω τα πάντα για σένα και τη ζωή που μου έδωσες.